Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουτάρη για την υποδοχή, για το ότι με δέχτηκε σήμερα πολύ ευγενώς με τους συνεργάτες του στο γραφείο. Δεν είπα κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω τόσες μέρες στα μέσα. Νομίζω ότι είμαι πολύ σαφής στις προθέσεις μου για την Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που αγαπώ, είναι η πόλη που γεννήθηκα. Μοιράζομαι εμπολής τις ανησυχίες του κυρίου Μπουτάρη για την πόλη, αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι κάθε δήμαρχος βάζει ένα διαφορετικό χρώμα στην πόλη, βάζει ένα διαφορετικό κομμάτι από τον εαυτό του στην πόλη. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό και το ξεκαθαρίσαμε μεταξύ μας. Ξεκαθαρίσαμε ποιες είναι οι διαφορές μας, αλλά ξέρουμε και σε τι συμφωνούμε, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί ο κ. Μπουτάρης δεν θα είναι παρόν στον προεκλογικό αγώνα. Αυτό κατά κάποιο τρόπο διευκολύνει και τη θεματική της αντιπαράθεσης με όποιους είναι υποψήφιοι τελικά. Διότι έχει δίνει την ευκαιρία να δούμε το μέλλον. Και σημασία έχει να δούμε το μέλλον της Θεσσαλονίκης, που είναι το σημαντικότερο για όλους μας. Θέλω ξανά να τον ευχαριστήσω με αυτά που είπε. Ουσιαστικά είπε αυτά που ήθελα να πω και εγώ. Έτσι. Δεν είπε πολύ διαφορετικά πράγματα, τουλάχιστον για τη δικιά μου οπτική για το Δήμο. Θέλω να τον ευχαριστήσω ξανά. Αυτό που το λέω, το είπα στον ίδιο και το λέω και δημόσια, είναι ότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα, ότι έρχεται ο επόμενος για να κατεδαφίσει τον προηγούμενο ως πρόσωπο και ως έργο. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση σε μένα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδείξουμε ότι είμαστε ένας πολιτισμένος τόπος και ότι συνεχίζουμε από ό,τι συμφωνούμε και αλλάζουμε, βάζουμε το δικό μας χρώμα σε ό,τι διαφωνούμε ή σε ό,τι έχουμε μια παρέκκληση από αυτό που συνέβαινε. Αυτά. Κύριε...